Καλώς ήρθατε στο κανάλι. Σημερινό βίντεο θα έχουμε Weekend League Rewards. Αλλά χτες πριν αρχίσω το Weekend League είχαμε έναν απίστευτο icon από ένα ό,τι να είναι πακέτο που θα τον δούμε αμέσως τώρα. Θα δείτε, είναι ο Carlos Alberto που δονήθηκε από Jumbo Premium Gold Players Pack από το level 27 pack. Το άνοιξα έτσι κατευθείαν και μου βγάζει icon Βραζιλία. Και το τρομερό με το Carlos Alberto είναι ότι παίζει CB. Ενώ η κανονική του κάρτα είναι right back, οπότε αυτό βολεύει πάρα πολύ πραγματικά. Είναι ένα απίστευτο CB με 90 pace πρώτον, δεν έχει να μην είναι καλό CB. Και είναι πάρα πολύ καλό που έχει alternate position center back. Επίσης κάναμε το Κορέα που έπαιξε 16 μάτς από το Γουλούπ. Τα πρώτα 4 δεν τα έπαιξα μαζί του και νομίζω είναι καλύτερο από τον Ρονάλντο. 16 μάτς, 17 γκολ. Και λίγο πιστεύω έχει λίγο χειρότερο σούτ από τον Ρονάλντο και είναι λογικό. Αλλά έχει πολύ καλύτερο dribbling και pace από τον Ρονάλντο που φαινόταν. Το Ρονάλντο υστερούσε, δηλαδή δεν γυρνούσε τόσο εύκολα ούτε στους καινούς χώρους. Ενώ Κορέα φαίνεται πάρα πολύ διαφορά αυτή. Και Κάρλος Αλμπέρτο ήταν πάρα πολύ καλός με τον Κόρντομπα. Και γενικά είναι και οι δύο έτσι λίγο κοντά σημεί. Αλλά δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ίσα ίσα είναι πολύ γρήγοροι. Και έτσι έπαιξα το γούλου. Και ο Κορέα θα μείνει λογικά. Και μακάρι να νικήσει η Αργεντινή και για να πάρει το upgrade και γενικά να νικήσει. Και αν πάρει και το upgrade θα είναι πολύ ωραία κάρτα. Οπότε κάναμε 8 νίκες, δεν κατάφερα τις 9, όπως πάντα. Και πάμε λίγο να δούμε γρήγορα την ομάδα που βγήκε χθες, το World Cup Team of the Tournament. Οπότε είναι τύχα icon από ό,τι να είναι πακέτο. Και πέρυσι είχαμε τύχη Πούσκας, γενικά μας θέλουν icons. Οπότε πάμε να δούμε, έχει αρκετές καλές κάρτες. Λοιπόν, ξεκινώ από τον Guerrero που είναι τίποτα, Quixel Prize. Και ο Μπόνο είναι Quixel Price, ο Γκάβι πάει 40k, ok. Κβαρντιόλ μόνο 50k πάει, ενώ έχει πολύ ωραία κάρτα. Μακάρι δεν πάει τίποτα, αλλά την άξιζε την κάρτα, είναι τρομερός. Είναι βασικά η καλύτερη παίκτη του Μουντιάλ αυτή η ομάδα. Οπότε πέρυσι ήταν ωραία κάρτα, δεν πάει και τόσα πολλά, αλλά είναι ωραία κάρτα. Αν είχε alternate position cam θα πήγαινε περισσότερα, αλλά δεν ξέρω γιατί δεν το έκανε EA. Οπότε Dumfries πάει γύρω στα 70k, καλή κάρτα για συμπίδικα. Α, δεν έχει συμπί alternate, κακό αυτό. Αν είχε θα πήγαινε πολύ περισσότερο. Ωραία κάρτα παρόλα αυτά. Gakpo που πάει μόνο 70k, νομίζω λόγω links. Αλλά γενικά είναι πολύ ωραία κάρτα, πάρα πολύ καλή κάρτα. Και είναι πολύ φθηνή κατά τη γνώμη μου. Thiago Silva και αυτός αρκετά φθηνός λόγω του pace. Dalot ακριβώς, αρκετά ακριβώς, αλλά είναι πολύ καλό right back. Theo Hernandez πανάκριβος. Foden. Τρομερή κάρτα, αλλά δεν ξέρω τι έκανε για να την αξίζει. Για μένα δεν την αξίζει ο Φόντεν. Και γενικά δεν έκανε και κάτι στο Μουντιάλ για να την αξίζει. Και είναι πάρα πολύ ωραία κάρτα. Λίγο το pace μόνο υστερεί. Αλλά εντάξει, το shooting είναι από τα καλύτερα στο game και πάει γύρω στα 200k. Προχωράμε. Εντάξει, Messi και Mbappé. Εντάξει, αυτές οι δύο κάρτες είναι πραγματικά απίστευτες. Και ο καλύτερος παίκτης στο Μουντιάλ για μένα μέχρι τώρα. Messi. Βασικά όχι μέχρι τώρα. Και να χάσει τον τελικό που λέει ο λόγος, πάλι θα είναι ο καλύτερος. Και Mbappé που είναι καταπληκτική κάρτα, αλλά δεν έχει alternate position striker, δεν ξέρω γιατί. Οπότε, πάρα πολύ καλή ομάδα και πολύ καλές κάρτες που είναι φθηνές. Δηλαδή, πολύ καλές κάρτες που είναι φθηνές. Το marketing είναι πολύ χαμηλά. Οπότε, πάμε να ανοίξουμε τα rewards. Έχουμε τα δύο picks κλασικά. Για να δούμε, θα τι έχουμε. Πρώτο pick. Haaland. Εντάξει, Φόντερ ξεκάθαρα, αλλά δεν είναι κακό. Πάμε στο δεύτερο. Ω, Νταλούτ, καταπληκτικό. Τρομερό, για ακόμα μια φορά έχουμε ένα τρομερό πικ. Και ναι, είναι καταπληκτικό και μπαίνει στη θέση του Κανσέλο. Ο Κανσέλο μετά από τόσο καιρό θα φύγει. Και ναι, κολλάει κουτί, δηλαδή Πορτογάλο θα βγάλουμε. Το Κανσέλο θα μπει Πορτογάλος από την Πρέμιερ. Και νομίζω είναι καλύτερο από το Κανσέλο λόγω του defending. Πολύ καλύτερο defending και καταπληκτική κάρτα πραγματικά. Ό,τι και να τύχουμε τώρα δεν μοιάζει. Πραγματικά μετά από αυτό το pool, τρομερό, τρομερό. Τύχαμε από τους καλούς παίκτες της ομάδας. Καταπληκτικό. Και έχουμε 50% cape. Και θα ανοίξουμε και αυτό το winter recruit που είχαμε τύχει Πέδρη και Γκεντουζή. Οπότε θα το ανοίξω γιατί έχουμε ωραίες μήνες από αυτό. Οπότε πάμε 50k. Καταπληκτικό Dalot. Είναι walkout το 50k. Αργεντινή Ντιμπάλα. Εντάξει. Τέσσερι το είναι walkout. Και Pogba, δεν είναι κακό. Καθόλου κακό. Οπότε ναι, είμαι ευχαριστημένος από τα rewards και να μην τύχουμε κάτι, εντάξει. Ο Dalot είναι πάρα πολύ καλό. Και πιστεύω, μετά από καιρό ήρθε η ώρα να φύγει ο Cancelo, αλλά
Εντάξει, πιστεύω ο Νταλότ είναι καλύτερο στο αμυντικό κομμάτι και πρέπει να φύγει ο Νταλότ. Οπότε, ο Κανσέλο όπως το λένε, οπότε 100K και το Winner Recruit. Πάμε να δούμε τι αντίκτυπο από το 100K. Για να δούμε ένα walkout. Δεν είναι walkout. Γκουλάς και τα 100K είναι πολύ κακά, βέβαια. Δεν ξέρω, αλλά εντάξει. Τουλάχιστον είχαμε Νταλότ, οπότε δεν μπορώ να πούμε και πολλά. Και θα ανοίξουμε και το Win the Recruit που είναι 3, αυτό είναι το καλό. Αν και είχε καλά πως 84 δεν είναι 3, 4, 5 παίξεις πάνω από 84 και δεν έπιασε κόκκινο. Περίεργο. Αλλά εντάξει. Από το τίποτα. Και Ντιαμπή, πάρα πολύ high rated παίχτες. Αλλά δεν έπιασε εγώ κάτω, πολύ περίεργο. Οπότε τέλος τα γουλούρι γκόρτς, είχαμε ένα Νταλότ. Είμαι ευχαριστημένος φυσικά. Και πάμε να ανοίξουμε το Winter Recruit για να κλείσουμε το βίντεο. Γενικά πάρα πολύ καλό πάκλα αυτές τις μέρες. Κάνω Σαλμπέρι το χτες, σήμερα πώς το λένε, Νταλότ. Οπότε πάμε να το ανοίξουμε. Πιθανότητες 6,5 πολύ καλές για World Cup Tournament. Οπότε πάμε για να δούμε. Το προηγούμενο ήταν καταπληκτικό, για να δούμε αυτό. Είναι walkout, εντάξει. Βέλγιο, De Bruyne. Βγάλαμε profit, οπότε είμαι ευχαριστημένος. Γιατί 37,5K πάει το πακέτο. Εντάξει, πόσο πάει ο De Bruyne. Ναι, 50K. Βγάλαμε πολύ profit κιόλας. Κάνε 20.000, οπότε είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. Και Ramos, ok. Καλό ήταν, πάρα πολύ καλό. Βγάλαμε αρκετό profit, οπότε πολύ καλά τα σημερινά rewards. Είχαμε τον Dalot, ο οποίος λογικά θα μπει και σε 3K. Για να το δούμε. Αν και είχε το link με τον De Bruyne ο Cancelo τώρα. Αυτό δεν ξέρω αν θα το επηρεάσει. Για να δούμε. Παίζει σε 2. Ναι, νομίζω ίσως πρέπει να αλλάξω κάτι. Τέλος πάντων, θα μπει ο Dalot σίγουρα. Πέρα να τον δοκιμάσω τι και έως. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, παιδιά. Αν σας άρεσε, κάντε like, sub και τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.